Συνδέομαστε με την Αθήνα και τον ανταποκριτή μας Σταμάτη Γιαννίση. Σταμάτη, η χώρα οδηγείται σε προώρες εκλογές μετά την αποτυχία συγκέντρωσης του αριθμού των 180 βουλευτών ώστε να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, πώς φτάσαμε ως εδώ? Έλενα, από τη στιγμή που η κυβέρνηση απέτυχε να πείσει τους 25 ανεξάρτητους βουλευτές, όπως και εκείνους των μικρότερων κομμάτων της δεξιάς και της αριστεράς, να στηρίξουν τον υποψήφιό της για την Προεδρία της Δημοκρατίας, οι εκλογές ήταν μάλλον αναπόφευκτες. Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση ήταν έτοιμες για αυτό το ενδεχόμενο, αφού το αργότερο σε 2 μήνες από τώρα η θητεία του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας θα έλυγε ούτως ή άλλως. Οπότε το αποτέλεσμα θα ήταν και πάλι το ίδιο. Τα πρόσφατα Γκάλοπ δίνουν προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ από 2,5 έως 6,5%, με την πιθανότητα να εξασφαλίζει ωστόσο την πλειοψηφία να μην δείχνει και πολύ ορατή. Ποιο είναι το κλίμα στους δρόμους της Αθήνας? Οι πολίτες επιθυμούν ή όχι εκλογές? Και αν ναι, πιστεύουν ότι με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει κάποια αλλαγή? Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες εμφανίζονται να μην θέλουν πρόωρες εκλογές. Έτσι δείχνουν τα Γκάλοπ τουλάχιστον. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στις δημοσκοπήσεις δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι επιθυμούν μια πολιτική αλλαγή, καθώς ένα μεγάλο μέρος των πολιτών φαίνεται να έχει εξαντληθεί από τα 4 χρόνια της σκληρής λιτότητας και να ζητά μια νέα και ίσως πιο φιλολαϊκή σίγουρα πολιτική. Από την άλλη, πάντως, το συντηρητικό κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται αποφασισμένο να δώσει σκληρή προεκλογική μάχη ώστε να μειώσει αυτή τη διαφορά. Αυτές οι εκλογές, όπως είπες, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τους δανειστές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και φέρνουν και πάλι στην επιφάνεια τα σενάρια για έξοδο από το ευρώ. Ήδη η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται ως μαύρη Δευτέρα, καθώς το χρηματιστήριο κατέγραψε τεράστιες απώλειες. Όταν συμβαίνει ένα σοβαρό πολιτικό γεγονός, όπως η προκήρυξη εκλογών, τα χρηματιστήρια συνήθως εμφανίζουν τάσεις πανικού. Πολύ περισσότερο όταν η πολιτική κατάσταση είναι πολλωμένη, με κάποια στελέχη της σημερινής κυβέρνησης να υποστηρίζουν πως αν χάσουν τις εκλογές και τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα οδηγηθεί εκτός ευρωζώνης, και από την άλλη την αξιωματική αντιπολίτευση να απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι θα επαναδιαπραγματευτεί με τις δανειακές συμβάσεις, αλλά πάντα εντός του πλαισίου του ευρώ. Σταμάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.